Κύριε Συντυχάκη, οι θέσεις οι δικές σας είναι χρόνια γνωστές και δεν αλλάζετε από αυτές. Ωστόσο το ερώτημα παραμένει. Είμαστε μία χώρα η οποία μπορεί να τα καταφέρει μόνη της με τόσες απειλές που έχει γύρω-γύρω σε μια κατάσταση εντελώς ρευστή, με έναν πόλεμο που δεν τον περίμενε και κανένας μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, μέσα σε τούτη εδώ την Ήπειρο, με τα Βαλκάνια να είναι για άλλη μια φορά σε μια κατάσταση θερμή και αναταραχής, με διάφορες περιοχές να λένε τώρα ότι και εμείς μπορούμε να έχουμε ένα άλλο μέλλον, διαφορετικό από αυτό που έχουμε μέχρι στιγμής στα σύνορα, με τους γείτονές μας από την Ανατολή να δημιουργούν τα ζητήματα που δεν έχουν αλλάξει τίποτα έτσι όλα αυτά τα χρόνια, με μεγαλύτερες ή μικρότερες εντάσεις. Τι μπορεί να κάνει άλλο μία χώρα μικρή σαν τη δική μας, στο πλαίσιο των συμμαχιών, στο πλαίσιο συμφωνιών αλληλεγγύης και βοήθειας? Κυρία Χριστοφιλέα, η ιστορία του λαού και της χώρας μας έχει αποδείξει ότι ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όχι μόνοι μας, γιατί το πώς εννοούν τα άλλα κόμματα το μόνοι μας, στην πραγματικότητα εννοούν μεγαλύτερη εμπλοκή στους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς. Οι λαοί, ξέρετε, δεν έχουν μάθει να αυτοκτονούν. Το να μπορείς να συνεργάζεσαι σε συνθήκες φιλίας και συνεργασίας ειρήνης μεταξύ των λαών, αυτό είναι που αναζητούμε. Αυτό είναι που πρέπει να υιοθετήσει σήμερα ο λαός, πέρα και έξω από τις όποιες συμμετοχές στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς και στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Αυτή η νέα συμφωνία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τις βάσεις που συζητιέται αύριο στη Βουλή είναι μια συμφωνία κατάπτυστη, είναι επικίνδυνη. Και ξέρετε γιατί? Γιατί προβλέπει τη μετατροπή όλης της χώρας σε ορμητήριο για τα δολοφονικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ, και μάλιστα επαόριστον. Δεν θα ανανεώνεται κάθε χρόνο, κάθε πέντε χρόνια. Θα είναι επαόριστον. Μιλάμε για ένα τερατούργημα εμπλοκής της χώρας σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Είναι τα πέντε χρόνια και αν δεν καταγγελθεί από καμία από την άλλη πλευρά μπορεί να συνεχιστεί, λέτε. Ναι. Ναι, αποτελεί μαγνήτη μεγάλο κινδύνο για το λαό. Κοιτάξτε, τι προβλέπει αυτή η συμφωνία, να τα πούμε. Προβλέπει αναβάθμιση στρατιωτικών βάσεων, δημιουργία νέων, παραχώρηση στρατοπέδων, υποδομών, διαφόρων διευκολύνσεων για τις στρατιωτικές ανάγκες. Και στη λίστα φυσικά είναι Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Στεφανοβίκιο, Βόλο, Λιτόχωρο. Εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια. Το φοβάται. Αυτό, όλα αυτά είναι που μαρτυρούν και την εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Σας για λογαριασμό προσοχή των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ακούμε προσοχή σε αυτό που λέτε. Σας ο Μπλίνκεν ήταν ξεκάθαρος ο Υπουργός Εξωτερικών. Μισό λεπτό, ότι αυτή η συμφωνία επεκτείνει τη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών για να περιφορήσουμε, λέει, τα κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής με βάση αυτό που λέτε. Ας πάρουμε ως δεδομένο και ας δεχτούμε ότι όλα αυτά που λέτε είναι γεγονός, ότι γίνεται ορμητήριο, αναβαθμίζονται οι βάσεις, έρχονται εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι παρόν. Με βάση αυτά που ζούμε τους τελευταίους μήνες στην καρδιά της Ευρώπης, μήπως τελικά δεν είναι τόσο κακό αυτό να είναι η Ελλάδα που σαφώς ανήκει στη Δύση, αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιους αυτό, σαφώς είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, μήπως τελικά είναι καλό για την άμυνα της χώρας να είναι θωρακισμένη με την παρουσία μεγάλων δυνάμεων της Δύσης στο έδαφος το ελληνικό? Κύριε Απόκη, σας παραπέμπω στις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Βουλή πρόσφατα, ότι δεν είναι καλή εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Αλήθεια, τι έχουν προσφέρει μέχρι τώρα οι σύμμαχοι? Οι σύμμαχοι δικοί τους εδώ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Έχουμε αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ετοιμάζουν τον συμβιβασμό σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλήθεια, τι λένε για την Κύπρο, μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διατηρεί ισχυρές σχέσεις και με τις ΗΠΑ, με το ΝΑΤΟ, έχει βρετανικές βάσεις, κατοχή 48 χρόνια, το νησί έχει διχοτομηθεί. Λοιπόν, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά? Μένουν ατιμόρυτοι όλοι αυτοί και την ίδια στιγμή επειδή και εσείς ακούμε το αφήγημα περί προστασίας
από τις μεγάλες δυνάμεις. Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σοβαρότατες ευθύνες. Τα ανταλλάγματα του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι καταψηφίζει τη συμφωνία διότι δεν εξασφαλίζει ανταλλάγματα η κυβέρνηση, τα ανταλλάγματα του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότερες βάσεις. Έχετε αυτό βάλει, είναι. Έχετε βάλει πάρα περισσότερες πολλά. Βάσεις. Ναι, σας καταλαβαίνω. Έχετε βάλει. Έχετε και, βάλει μάλιστα, μισό και μάλιστα λεπτό. Ο κύριος Κατρούγκαλος προχθές έφτασε στο σημείο να εγκαλέσει την κυβέρνηση γιατί δεν έχει εντάξει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σκιάθο. Έχετε βάλει. Έχετε για βάλει ποιο μία... λόγο δεν ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Χρυστοφιλέα, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή, είναι original, είναι αυτό που λέει. Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν τον πιάνει από πουθενά. Αυτός ο τυχοδιοκτισμός σακίζει κόκαλα, κυριολεκτικά. Νιώθει την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει παραπονούμενος, ξέρετε, για να βουλώσει κάποια στόματα, εκείνους δηλαδή που υποτίθεται ότι τους διαβάλλουν, και να θυμίσει τα τόσα που έκανε η κυβέρνηση για τα αμερικανοτουρκικά σχέδια στην περιοχή. Εγώ θα υπενθυμίσω τι είπε ο κύριος Πάγιατ, ο προηγούμενος πρέσβης εδώ στην Ελλάδα, ότι μένει έκπληκτος γιατί έχει πει στο παρελθόν πως αυτή η αναγέννηση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας-Αμερικής ξεκίνησε πραγματικά κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι ξέρει και ο κύριος Κατρούγκαλος. Παρεπιπτόντως πήγε και ένα ταξιδάκι στις ΗΠΑ τον περασμένο Δεκέμβρη. Έτσι, άρα έδωσε και κάποια διαπιστευτήρια εκ νέου ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κατρούγκαλο στις ΗΠΑ. Κλείνοντας όμως να πω το εξής. Δεν μας κλείνετε τώρα, γιατί πάτε έτσι ονομαστικά και όλα στον κύριο Κατρούγκαλο, θα πρέπει να απαντήσει. Ελάτε κύριε Συντηχάκη, και δεν έχουμε χρόνο. Σε κάθε περίπτωση το επιχείρημα αυτό όλο των κυβερνήσεων, ότι θωρακίζεται η ασφάλεια της χώρας έναντι της τουρκικής επιθετικότητας, είναι ιστορικά χρεοκοπημένο. Ειδικά σήμερα με τον υπηρεσιακό πόλεμο μας που ζούμε, γιατί έπεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού και μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Είναι να διαμορφωθεί ένα παλαϊκό μέτωπο με στόχο να καταργηθούν αυτές οι επιθετικές και επέσχυτες συμφωνίες σαν αυτή που θα συζητηθεί μάλιστα αύριο. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστούμε βάσεις πάρα πολύ, κύριε Γιουλέκα, κύριε Κατρούγκαλε. Να επιστρέψουμε οι εθνικές στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό εμείς, και να απαλλαγούμε από τις συμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά.